Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου του 2022. Εύχομαι σε όλους μια καλή εβδομάδα, αν και φαίνεται ότι μπαίνουμε σε δύσκολες περιόδους. Ξέρετε ότι πάντα ήμουν συγκρατημένος σε σχέση με αυτά που σχεδιάζουν οι Τούρκοι. Βλέπω όμως ότι η κατάσταση γίνεται κρίσιμη. Θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το θέμα της Ουκρανίας. Εκεί βλέπουμε ότι η κατάσταση, βγήκε ο Ζελένσκι και έκανε δήλωση χθες διάγγελμα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν 3 οικισμούς, 2 στη Χερσόνα και 1 στο βόρειο ανατολικό μέτωπο, δηλαδή βορείως του Σλοβιάνσκ. Έναν οικισμό ανακατέλαβαν οι ουκρανικές δυνάμεις και 2 οικισμούς στην Χερσόνα. Μάλιστα σημεία, έβαλαν και μια σημαία, το έβαλαν και το βίντεο, το είδαμε να επιστρέφουμε στη Χερσόνα, αυτό ήταν ο τίτλος, να διακινείται σε αρκετές διευθύνσεις στο διαδίκτυο. Κατά τα άλλα, από ό,τι είδα, συνεχίζουν οι Ρώσεις τους ισχυρούς βομβαρδισμούς σε όλο το μέτωπο. Πλήγει και πάλι τον Νικολάγεφ. Τα μέτωπα εκεί που είναι οι αντιπιθέσεις, οι 3 άξονες αντιπιθέσεων του Ουκρανικού στρατού είναι κάτω από σφοδρά πυρά του ρωσικού πυροβολικού. Είδα σε 2-3 σημεία και πάλι εκρήξεις στα μετόπισθεν των Ρώσων που προκλήθηκαν πιθανόν ή από δολιοφθορά ή από πυροβόλα μεγάλου βεληνικού των Ουκρανών. Ένταση παρατηρώ εκεί στην πόλη Μπαχμούτ, που πιθανότατα εκεί θα ρίξουν το βάρος τους οι Ρώσοι. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάτι σημαντικό στο Ουκρανικό, απλά είδα ότι υπάρχουν στη Γερμανία, υπάρχουν σοβαρές φωνές που αντιτίθενται στην πολιτική της κυβέρνησης Scholz πιο πολύ στο θέμα των κυρώσεων, ζητούν δηλαδή να αναζητηθούν γέφυρες, να δουλέψει πιθανόν Nord Stream 2, γιατί αυτό είναι το σχέδιο της Ρωσίας. Το σχέδιο της Ρωσίας είναι να πνίξει ενεργειακά τη Γερμανία και να της προσφέρει ένα σωσίβιο, το Nord Stream 2, που αυτό είναι κόκκινο πανί για τις ΗΠΑ. Τον πολέμησαν αυτόν τον αγωγό χρόνια τώρα, η Μέρκελ κατόρθωσε να τον κατασκευάσει, δεν λειτουργήσε ποτέ. Τώρα λοιπόν οι Ρώσοι κλείνουν το Nord Stream 1 λέγοντας ότι λόγω των κυρώσεων δεν μπόρεσαν να γίνουν οι απαραίτητες συντηρήσεις, λείπουν ανταλλακτικά και όλα αυτά. Πιστεύω ότι είναι προφάσεις αυτές και λένε αφού έχουμε έτοιμο αγώ να το χρησιμοποιήσουμε να πάρετε φυσικό αέριο. Άρα το μέτωπο το ιστορικό και στη Γερμανία σπάει. Υπάρχουν και ζητήματα με την αποστολή όπλων, όπως είπαμε, αντιτίθενται αρκετοί και από το CDU που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και μέσα στους κόλπους του SPD, το είπαμε και προχθές, ότι 5 βουλευτές και 3 ευρωβουλευτές του κόμματος και άλλοι υψηλόβαθμα στελέχη από την αριστερή πτέρυγα ζητούν να σταματήσει η αποστολή όπλων και η Γερμανία να πρωταγωνιστήσει για την εξέβρεση μιας ειρηνικής λύσης στο θέμα της Ουκρανίας. Αυτά λοιπόν για την Ουκρανία. Πάμε δεύτερο θέμα. Δεύτερο θέμα είναι ο Σοϊλού. Ο Σοϊλού είναι υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας. Είναι ένα άτομο που θεωρείται ο αρχηγός του οργανωμένου εγκλήματος στην Τουρκία. Έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες με όποιον έχει κάνει έγκλημα, μεγάλο έγκλημα, δεν μιλάμε τώρα για 1 κιλό άσπρη σκόνη, μιλάμε για εκατοντάδες κιλά και για τόνους ή το άλλο την σκόνη των πλουσίων. Όλοι όσοι κάνουν τέτοιο εμπόριο, μιλώ για πολλοί εκατομμυριούχους, όλοι έχουν φωτογραφίσει με τον Σοϊλού. Ο Σοϊλού λοιπόν μας λέει ότι συνελήφθη ένας Κούρδος, τον οποίο τον χρεώνει στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, στο ΠΚΚ, και λέει ότι αυτός ήρθε στην Ελλάδα και εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα, το συνέλαβε στην Κωνσταντινούπολη. Γνωστό το παραμύθι. Σας είπα χθες, αναφερόμενος στην προηγούμενη εκπομπή, αναφερόμενος για την Σεμρά Γκιουζέλ, τη βουλευτίνα, την Κούρδισσα, γιατρό το επάγγελμα, που εδώ και 5 χρόνια είχαν βρει στο τηλέφωνο του αραβωνευτικού της που τον σκότωσε, έναν αντάρτης, είχαν βρει μια φωτογραφία που ήταν μαζί και την είχαν στο στόχαστρο, δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτα για
υποτιθέμενη σχέση της με την οργάνωση, την οποία η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική, και έβαλαν, όπως σας είπα χθες, το έψαξα, έβαλαν όντως έναν κουκουλοφόρο μάρτυρα, ο οποίος μπορεί και να μην υπάρχει, δεν παρίσταται δηλαδή σε κάποιο δικαστήριο, καταθέτει κάπου σε ένα κλειστό δωμάτιο, υποτίθεται καταθέτει, μπορεί και να μην υπάρχει καν, ποτέ κανείς δεν μαθαίνει τα στοιχεία του, και λέει ότι αυτή πήγε και εκπαιδεύτηκε. Όλα αυτά λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι κυνηγούν ένα ολόκληρο λαό, προσπαθούν να τον αφομοιώσουν, 20 εκατομμύρια ανθρώπους, έρχονται και κατηγορούν την Ελλάδα ότι στο Λαύριο εκπαιδεύτηκε. Τι εκπαίδευση να κάνει στο Λαύριο? Σας έχω πει ότι έχουν πάει ξένες υπηρεσίες, μάλιστα πολύ άρρωθμες αντιπροσωπείες, γύρισαν ένα-ένα, είδαν όλο το. Είναι καταβλισμός προσφύγων. Και όταν τους ρώτησαν γιατί δεν πηγαίνετε στους καταβλισμούς τους προσφυγικούς τους άλλους, έδωσαν την απάντηση και με στοιχεία. Ότι εμείς ήμασταν οι περισσότεροι, καταρχάς είναι περίπου 400 άτομα, οι περισσότεροι είναι από τη Συρία, Κούρδοι της Συρίας. Ήμασταν, λέει, σε ένα τέτοιο καταβλισμό προσφύγων στην Μυτιλίνη και στη διάρκεια του Ραμαζανιού μας επιτέθηκαν για τα γάνια οι Ισλαμιστές, επειδή δεν τηρούμε την νηστεία που τηρούν αυτοί. Μας λένε γιαούριδες, μας λένε άπιστος. Δάχτυλος της Τουρκίας ήταν αυτός, και αναγκάστηκαν οι άνθρωποι, πήραν τα παιδιά τους, οι γυναίκες, βγήκαν στον δρόμο 200-300 άτομα στη Μυτιλίνη, θα πρέπει να το θυμάστε, πριν από λίγα χρόνια, και τότε νομίζω ήταν ο κύριος Βίτσας, ο οποίος φρόντισε και ήρθανε στην Αθήνα. Πώς λοιπόν να πάμε, λέει, όταν μας στέλνετε εκεί που επικρατούν οι τζιχαντιστές και αυτοί που μας έκοβαν τα κεφάλια? Μας μισούν, λένε οι άνθρωποι που είναι στο Λαύριο, γιατί εμείς, οι δικοί μας άνθρωποι, τους νίκησαν και τους εξεδωτέρασαν στη Συρία. Δεν μπορούμε να είμαστε μαζί για λόγους ασφαλείας. Άρα, τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν τους έδιωξε η Ελλάδα από τον τόπο τους. Η Τουρκία τους έδιωξε, και οι Ισλαμιστές τρομοκράτες που υποστηρίζονται από την Τουρκία. Πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Δεν πάνε, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν τους θέλει. Άμα τους θέλει, θα πάνε. Άρα, τι να τους κάνουμε? Εν πάση περιπτώσει, είδα σκληρή ανακοίνωση από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Μπράβο, Τάκη. Βάρα το Σοϊλού, γιατί δεν καταλαβαίνουν αλλιώς οι Τούρκοι. Ήταν μια σκληρή ανακοίνωση, είπε ότι είναι fake news και μυθεύματα, και να μην πω και τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν το επόμενο θέμα. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είπαμε ότι οι δηλώσεις Ερντογάν, κατά την άψη μου, είναι οι πιο επικίνδυνες δηλώσεις που έχουν γίνει ποτέ από Τούρκο πρόεδρο της Δημοκρατίας ή πρωθυπουργό. Και είπαμε ότι υπάρχει προβληματισμός στην Αθήνα για το πώς θα απαντάει η Ελλάδα. Είδαμε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι δεν θα πέσουμε στο επίπεδό τους, και σήμερα είδαμε μια πολύ σωστή ενέργεια από τον κύριο Δένδια. Πήρε μοταμό, που λένε και οι φίλοι μας, λέξη προς λέξη έβαλε τις δηλώσεις του Ερντογάν και τις έστειλε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στο ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν είναι μια, θα έλεγα, σωστή ενέργεια, αρκεί να υποστηριχτεί και να συνεχίζει να υποστηρίζεται κάθε τι το οποίο δεν συνάδει με το πολιτικά ορθό. Κάθε δήλωση που γίνεται και ενέργεια από την Τουρκία να καταγγέλλεται με τον πιο επίσημο τρόπο σε όλους τους φορείς, τους διεθνείς φορείς, και ιδιαίτερα στο ΝΑΤΟ, και αν ήμουν εγώ θα έστελνα και ένα μπιλετάκι πέρα από το θεσμικό και στον κύριο Στόλτεμπεργκ, με ένα ροζ σημειωματάκι από πάνω, με αγάπη Δένδιας. Και ένα λουλουδάκι από πάνω, αυτά που κάνουν τα τέτοια, να το πάρει ο κύριος Στόλτεμπεργκ, να τον χαίρετε τον Ερντογάν που τον επενίκει την Τουρκία. Λοιπόν, σωστή ενέργεια είπαμε, όταν γίνονται λάθη τα επισημαίνουμε, όταν γίνεται σωστό και πάλι το επισημαίνουμε. Επίσης θα έλεγα ότι είναι ενθαρρυντικό που είχαμε δήλωση και από την Κομισιόν για το θέμα. Μια πολύ σημαντική δήλωση. Η Κομισιόν χαρακτηρίζει τις δηλώσεις του Ερντογάν ανησυχητικές. Θα έλεγα ότι ό,τι και να λένε οι Τούρκοι, λαμβάνουν υπόψη, θα τις λάβουν υπόψη. Άρα αυτές είναι οι αντιδράσεις, κύριοι φίλοι μας στην Ουάσιγκτον. Δεν παίρνουμε ίσες αποστάσεις όταν κάποιος στρέφεται εναντίον μιας συμμάχου χώρας με αυτόν τον απαράδεκτο, τον άθλιο τρόπο, τότε η κάθε χώρα πρέπει να παίρνει και τη στάση που απαιτούν οι περιστάσεις. Δεν μπορεί να παίρνουμε ίσες αποστάσεις
από μια τέτοια κατάσταση. Να ξαναπούμε λοιπόν για να ξαναθυμηθούμε. Είπε ο Ερντογάν, δε αυτά τα ένα βράδυ θα έρθουμε, αυτά δεν τα ακούω καθόλου. Είπε ότι δεν μας νοιάζει που οι Έλληνες έχουν υπό την κατοχή τους τα νησιά. Δηλαδή μας χαρακτήρισε ως δυνάμεις κατοχής στα ελληνικά νησιά, που σημαίνει δεν είναι δικά μας. Και προσέξτε τι είπε. Με μια αυταρέσκεια και κομποριμοσύνη. Όταν έρθει η ώρα θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει πιο ανοιχτή απειλή. Είμαστε δηλαδή δυνάμεις κατοχής και προσέξτε. Και όλα αυτά γιατί. Το λάθος της Ελλάδας. Δεν ανεβήκαμε στα κάγκελα όταν εξήγηλαν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Διότι ό,τι θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον θα οφείλεται στην επίκληση αυτήν. Ότι εδώ πρόκειται για πατρίδα. Μάλιστα είδα μία ανάρτηση που λέει «Η Τουρκία είναι μία ενιαία και αδιαίρετη πατρίδα. Είναι η πατρίδα της τουρκικής δημοκρατίας, είναι η γαλάζια πατρίδα και είναι και η μικρή πατρίδα, το Γιαβρούβαταν εννοώντας την Κύπρο. Αυτά τα τρία λέει θα τα υπερασπιστούμε και θα τα διαφυλάξουμε ως χώρο οφθαλμού. Δεν πρόκειται να μας πάρουν λέει ούτε πόντο από αυτά». Δηλαδή έγινε πατρίδα όλος αυτός ο χάρτης που έχει μέσα εγκλωβισμένα τα ελληνικά νησιά και αυτό τους διευκολύνει να λένε ότι είναι υποκατοχή τα νησιά. Επειδή σου λέει είναι μέσα στα νερά μας εγκλωβισμένα, άρα είναι υποκατοχή, να τα απελευθερώσουμε. Τώρα, για τα επιχειρήματα που έχουμε να πούμε γι' αυτό, δηλαδή οι Τούρκοι κάνουν το εξής τέχνασμα. Για αυτούς το βιβλίο της ιστορίας ξεκινάει στην πρώτη σελίδα, ξέρετε τι έχει, την ημέρα που κατέλαβαν αυτοί την κάθε περιοχή. Τότε ξεκινάει η ιστορία του κάθε τόπου. Στη συνέχεια θα σας δείξω κάτι γι' αυτό. Τότε ξεκινάει η ιστορία του κάθε τόπου. Άρα τα νησιά δεν υπήρχαν πριν. Δηλαδή στη Σάμο δεν ήταν ο Πυθαγόρας. Στην Λέσβο δεν ήταν η Σαφό ή άλλοι μεγάλοι άνδρες που έκαναν στη Μυτιλίνη, ο Πιτακός για παράδειγμα. Ούτε στη Ρόδο ήταν ο Κλεόβουλος. 1000 τόσα χρόνια πριν να έρθουν οι Τούρκοι. Αυτά δεν υπάρχουν για τους Τούρκους. Για τους Τούρκους υπάρχει η ημερομηνία που ήρθαν αυτοί και μετά και σταματάει η ιστορία τότε που τα χάσαν. Και σου λέει αυτά είναι δικά μας, τα έχετε υποκατοχή και τα ξανακάνουμε δικά μας. Αυτό λοιπόν δεν είναι δυνατόν να το αφήνουμε να περνάει έτσι. Τα νησιά του Αιγαίου, όλα οι Τούρκοι τα έχουν με παρεφθαρμένα ελληνικά ονόματα. Που αυτό αποτελεί, τη Μυτιλίνη τη λένε Μυντιλή, τη Χίο τη λένε Σακζ, επειδή είναι μια ηχοποίητη λέξη από τη Μαστίχα, τη Σάμο τη λένε Σισάμ, τη Ρόδο τη λένε Ρόντος, την Κο τη λένε Ιστάγκιο, δηλαδή Ιστινκό. Δηλαδή τα περισσότερα νησιά είναι ελληνικά με παρεφθαρμένα τουρκικά ονόματα, διότι δεν μπορούσαν να τα διαβάζουν. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν ούτε ανάγνωση ούτε γραφή και δυσκολευόνταν να προφέρουν. Και όταν λοιπόν οι ίδιοι με την προφορά των ονομάτων τους δείχνουν ότι αυτά υπήρχαν πριν να έρθουν και είχαν άλλα ονόματα, πώς είναι δυνατόν να μας λένε ότι είναι υπό την κατοχή των Ελλήνων? Ποιοι είναι οι Έλληνες και ποιοι είναι οι Τούρκοι για τα νησιά? Η ιστορία των νησιών είναι συνυφασμένη με τον Ελληνισμό. Δεν υπάρχει άλλη ιστορία πριν τους Έλληνες. Ήρθαν οι Τούρκοι, τα κατέλαβαν και σβήνουν την ιστορία και μάλιστα σβήνουν και την ιστορία των 200 ετών ή των 150 όσα χρόνια τα έχουμε εμείς που είναι ελεύθερα. Και όταν δεν ήταν ελεύθερα στη Σάμο, ξέρετε, δεν έγινε ποτέ τζαμί. Ποτέ. Δεν το κατέλαβα ποτέ το νησί οι Τούρκοι. Έχει μια ιδιαίτερη ιστορία. Από πού και ως πού λοιπόν. Και όλα τα άλλα τα μικρονήσια που τα βάζουν κάτι ηλίθια ονόματα. Τι σχέση έχουν αυτά οι Τούρκοι? Που έβλεπαν τη θάλασσα από 200 μέτρα. Οι περισσότεροι ναυαρχίτες ήταν Έλληνες εξωμώτες. Όπως αυτοί οι δύο που βάλαν τα... και ο Μπαρμπαρόσα και, και ο Γιαβούς. Όχι ο Γιαβούς, μου διαφεύγει το όνομα. Δύο αδέρφια ήταν από τη Μυτιλίνη, εξωμώτες. Λοιπόν, άρα έχει σημασία αυτό η δήλωση της Κομισιόν και περιμένουμε από τους Ευρωπαίους και από τους Νατοϊκούς τον κύριο Στόλτεμπεργκ. Γιατί δεν παίρνουν, τον πήρε κάποια πριν από λίγες μέρες μια δημοσιογράφος συνέντευξη και τον κάναμε κανονικό πλυντήριο στην Καθημερινή. Γιατί δεν παίρνει τώρα αυτή η δημοσιογράφος ένα τηλέφωνο να το πάρει μια δήλωση? Τι έχετε να πείτε κύριε Στόλτεμπεργκ για αυτό που είπε ο Ερντογάν? Γιατί δεν το κάνουν?
Είναι δημοσιογραφία, αυτό είναι δημοσιογραφία. Όχι τα πλυντήρια. Λοιπόν, πάμε, πέμπτο θέμα. Πριν από λίγες μέρες οι Κούρδοι δημοσίευσαν μία, οι μαχόμενοι Κούρδοι, ενώ οι αντάρτες, στο νότιο Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, δημοσίευσαν ένα βιντεάκι που βλέπαμε ένα ελικόπτερο να πλήττεται και να πέφτει. Δεν είδαμε όμως τίποτε παραπάνω ούτε από την τουρκική πλευρά ούτε από την κουρδική πλευρά. Συνήθως υπάρχουν δημοσιεύματα που κατέπεσε, αν υπάρχουν νεκροί, τραυματίες κτλ. Έμεινε στον αέρα αυτό και γι' αυτό δεν είπαμε και τίποτα. Χθες υπήρχε ανακοίνωση επίσημη από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που λέει ότι ένα ελικόπτερο τύπου Σκόρσκι, το οποίο μετέφερε πέραν του 8 άτομα, ήταν επάνω, έκανε αναγκαστική προσγείωση, σκληρή προσγείωση, σκοτώθηκε ένας, οι υπόλοιποι 7 διασώθηκαν, γράφει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Πάντως το ελικόπτερο καταστράφηκε. Δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο έπεσε. Το προηγούμενο μου είπαν ότι έπεσε από κάποιο αντιαεροπορικό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε από τι έπεσε. Από την έρευνα που έκανα, οι Κούρδοι διατείνονται ότι το κατέρριψαν. Εάν έχουμε 2 καταρρύψεις μέσα σε 10 μέρες ελικοπτέρων, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Πολύ σημαντική εξέλιξη που θα επηρεάσει και την πορεία των μαχών στο πλαίσιο, που γίνονται στο πλαίσιο της επιχείρησης Πέντσε Κιλίτ. Ξεκίνησε από τον Απρίλη, δεν έχουν αποτελέσματα οι Τούρκοι, ενώ ξεκίνησαν με τυμπανοκρουσίες, έχουμε άκρα του τάφου σιωπή τους τελευταίους μήνες, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν και να πετύχουν τους αντικειμενικούς τους στόχους. Θα έλεγα ότι και οι ειδικές δυνάμεις της Ελλάδας, αλλά και το ΓΕΘΑ, να βρει τρόπους και να δει τον τρόπο με τον οποίο μάχονται οι Τούρκοι, γιατί αντίστοιχες επιχειρήσεις θα επιχειρήσουν και στα ελληνικά νησιά, αν ποτέ, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν, τον επιτυχή τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής οι Κούρδοι, παρότι υπάρχει χαόδης διαφορά στις δυνατότητες, εννοώ από πλευράς οπλικών συστημάτων. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Ελπίζω οι υπηρεσίες οι αρμόδιες να κάνουν αυτό που πρέπει, να έχουμε τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες, θα μας είναι χρήσιμες στην επόμενη περίοδο που, επαναλαμβάνω, δύσκολη και κρίσιμη. Πάμε λοιπόν στην Τεκνοφέστ, αυτό το φεστιβάλ τεχνολογίας που έγινε, όπου ο Ερντογάν είπε αυτές τις περίφημες απειλές εναντίον της Ελλάδας, που τις διαβάζει τώρα ο κύριος Γκουτιέρες και τις διαβάζει και ο κύριος Στόλτεμπεργκ, τις έστειλε ο Δένδιας και καλά έκανε, παρέστη και ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ. Ποιος είναι ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ? Ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ είναι ο γαμπρός του Ερντογάν, ο οποίος έχει κάνει αυτό το εργοστάσιο που παράγει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, με τα οποία η Τουρκία πήρε μια πολύ αξιοζήλευτη θέση στους παραγωγούς μη επανδρομένων αεροσκαφών στον κόσμο. Κυρίως όχι για την τεχνολογία, αλλά για την τιμή. Το 1/10 της τιμής από ό,τι πουλάνε οι άλλοι. Η οικογένεια Μπαϊρακτάρ κατάγεται από τον Πόντο. Από τον ομό Τραπεζούντας, αν δεν κάνω λάθος, είναι από την επαρχία Ντερνέκ Παζαρή λέγεται, ανήκει στην παλιά διευρυμένη επαρχία του Όφεως, ήταν ελληνόφωνα τα χωριά, ο πατέρας του μιλάει άπτεστα ποντιακά, ο ίδιος δεν ξέρω αν μιλάει άπτεστα ποντιακά, πάντως χορεύει ποντιακά. Θα το δείτε στο βίντεο που θα μας βάλει ο Χακ, πώς χορεύει ποντιακά με το κλείσιμο του Τεκνοφέστ. Γιατί το αναφέρω αυτό? Διότι οι σημαντικότεροι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία που έχουν να δείξουν κάτι, είτε σε πολιτικό είτε σε επίπεδο τεχνολογικό, ακόμα και βιομηχανικό και εμπορικό, είναι άνθρωποι από την περιοχή της Τραπεζούντας, ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι εξισλαμίστηκαν και εκτουρκίστηκαν και τώρα είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ελληνισμός από Έλληνες οι οποίοι άλλαξαν θρησκευτική και εθνική ταυτότητα. Δείτε λοιπόν τον Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ και συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν. 7ο θέμα. Ένας πολιτικός από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μιλώντας σε μία εκπομπή στην τηλεόραση, είπε ότι
ο Ερντογάν έχει στραφεί εναντίον της Ελλάδας με αυτόν τον επιθετικό τρόπο, ενθαρρυνόμενος από τον Πούτιν. Δεν αποτελεί αυτό τεκμήριο, είναι ένας ισχυρισμός. Όμως εγώ έχω να σας πω το εξής. Διαχρονικός στρατηγικός στόχος της Ρωσίας από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και μετά τη διάλυση και τώρα, είναι η αποδυνάμωση ή ακόμα και διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, έχουμε μαρτυρία γι' αυτό, ενώ μαρτυρία έχει το ελληνικό κράτος, ενός αξιωματικού Τούρκου που υπηρετούσε στο τουρκικό ΓΕΘΑ την περίοδο της εισβολής, όπου τις ημέρες της εισβολής ο Ρώσος ακόλουθος άμυνας στην Άγκυρα είχε ομολογήσει ότι δεν περίμενε έτσι να εξελιχθούν τα πράγματα στην Κύπρο, περίμενε η Ελλάδα να αντιδράσει, να προκύψει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος για να διαλυθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ομολόγησε ότι τα γνώριζαν όλα και ότι περίμεναν την αντίδραση της Ελλάδας να γίνει πόλεμος για να διαλυθεί. Εκεί λοιπόν φάνηκε και ο αντικειμενικός σκοπός, στρατηγικός στόχος της Ρωσίας, η αποδυνάμωση ή για να πετύχει αυτό το στόχο η Ρωσία το τελευταίο διάστημα, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία της Τουρκίας να αντιμετωπίσει την συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Κούρδων, των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας εναντίον του ISIS, αυτή η αδυναμία λοιπόν η Τουρκία παρακάλεσε, εκβίασε τους Αμερικανούς να πάψουν να υποστηρίζουν τους Κούρδους, αλλιώς θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ, θα πάμε με τους Ρώσους. Οι Αμερικανοί συνέχισαν να στηρίζουν τους Κούρδους και η Τουρκία έκανε πράξη την απειλή της, προσέγγισε την Ρωσία. Και αυτή η προσέγγιση και ο τρόπος με τον οποίο η Ρωσία χειρίζεται αυτή τη σχέση, θα έλεγα με έναν αριστοτεχνικό τρόπο, βήμα-βήμα εφελκύει και τραβάει τον Ερντογάν από τη Δύση και από το ΝΑΤΟ και τον στρέφει προς τη Μόσχα και προς την Ευρασία. Αυτό λοιπόν γίνεται για αυτό τον λόγο, για να αποδυναμωθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, να αυξηθεί η καχυποψία του ΝΑΤΟ απέναντι στην Τουρκία, το πέτυχε, και τώρα πιθανόν, επαναλαμβάνω, έχουμε μόνο μια αναφορά ενός βουλευτού της αντιπολίτευσης του Κεμαλικού Κόμματος, τώρα λοιπόν ενθαρρύνοντας τον Ερντογάν, τι έκανε, τι συμβαίνει μάλλον. Τα τέλη Μαΐου το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας εξέδωσε απόφαση, πήρε μια απόφαση η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ανακοίνωση την επίσημη που υπάρχει, μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα να δείτε του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, που λέει ότι εγκρίθηκε το σχέδιο της επιχείρησης εισβολής της Τουρκίας στην Συρία. Ήταν η τέταρτη εισβολή στην ουσία, για να εξουδετερώσει τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, οι οποίες συνεργάζονται με τους Αμερικανούς. Από τότε ο Ερντογάν έχει πει καμιά 30 φορές. Μπαίνουμε, αλλά δεν μπήκε. Γιατί δεν μπήκε? Γιατί δεν άναψαν το πράσινο φως η Μόσχα, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη. Υπάρχει μια άποψη που λέει, θα προσπαθήσω να μεταφράσω ένα άρθρο, δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, που λέει ότι η Τουρκία, ο Ερντογάν έχει ανάγκη ένα τρόπαιο, μια νίκη, την οποία θα περιφέρει αυτό το τρόπαιο στο φανατισμένο κοινό της Τουρκίας, αυτό που είπαμε η μαζικοποίηση του φασιστικού αφηγήματος, αυτό είναι, και έτσι πιστεύει ότι θα αντιστρέψει την αρνητική κατάσταση που υπάρχει στους ψηφοφόρους στην Τουρκία για τον ίδιο και για το κόμμα του. Και πιθανόν, είναι, επαναλαμβάνω, σκέψεις δικές μου, δεν έχω πληροφορίες, επειδή η Ρωσία δεν του ανοίγει την πόρτα στη Συρία, να του είπε τράβω προς την Ελλάδα και εγώ θα έχεις τη στήριξή μου. Αυτή η πιθανότητα είναι ανοιχτή, είναι πιθανό να έχει γίνει έτσι. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει. Να ξεκινήσει ο Ερντογάν μία επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον της Ελλάδας, μπορεί και να το αποκλείσουμε. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι Έλληνες, οι επιτελείς και τα παλικάρια, άντρες και γυναίκες που φυλάνε
τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα, να προσέξουν τα μικρά νησιά. Και επίσης πιστεύω ότι η Ελλάδα με τα πιο επίσημα χείλη θα πρέπει να δηλώσει ότι ένα επεισόδιο μικρής κλίμακας για την Ελλάδα σημαίνει την ίδια στιγμή έναν πόλεμο σε όλα τα μέτωπα. Η Ελλάδα θα αντιδράσει από την Αδριανούπολη μέχρι την Αλεξανδρέτα και σε βάθος μέχρι την Άγκυρα, εκεί που φτάνουν τα γεράκια της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Αυτό είναι το όπλο μας για να αποτρέψουμε μια επιχείρηση ευνηδιαστική, να καταλάβουν ένα νησί που δεν έχει ούτε κατοίκους ούτε και φρουρά, και μετά με βάση αυτή την κατοχή να μας καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάποιοι που παίρνουν ίσες αποστάσεις μπορεί να το θέλουν αυτό, και μετά να έχουμε καταστροφικές συνέπειες και εξελίξεις. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ο Daniel Pipes είναι ένας σημαντικός αναλυτής, έδωσε μια συνέντευξη σε ένα ιταλικό, θα προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε και αυτό, ο οποίος είπε κάτι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Και είναι ενδιαφέρον γιατί το λέμε και εμείς. Το είπαμε σε προχθεσινή εκπομπή, ότι αν δεν ήταν το ΝΑΤΟ, λέμε εμείς, η Τουρκία θα είχε διαλυθεί 200 φορές. Θα είχε διαμελιστεί. Θα είχε διαμελιστεί 200 φορές. Η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ είναι αυτή που εξασφαλίζει την ενότητά της, εις βάρος των Κούρδων, εις βάρος των Αλεβιτών, εις βάρος της Κύπρου και εις βάρος της Ελλάδας. Η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Τι λέει λοιπόν ο Daniel Pipes, θα το μεταφράσουμε και ίσως το διαβάσουμε όλη τη συνέντευξή του σε επόμενη εκπομπή. Μα λέει, η Τουρκία, λέει, αυτή η Τουρκία μπορεί να συνεχίσει να είναι μέρος του ΝΑΤΟ, ο τίτλος είναι αυτός, και προσέξτε τι λέει κάτω. Για όσους, λέει, θεωρούν ότι η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για το ΝΑΤΟ, θα πρέπει να λάβουν υπόψη το εξής. Η Τουρκία έχει περισσότερο ανάγκη το ΝΑΤΟ από ότι το ΝΑΤΟ την Τουρκία. Θα το ξαναπώ. Η Τουρκία έχει περισσότερο ανάγκη το ΝΑΤΟ από ότι το ΝΑΤΟ την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Τουρκία δεν μπορεί να εκβιάζει το ΝΑΤΟ. Διότι τώρα αυτό γίνεται. Δυστυχώς, εκμεταλλευόμενη η Τουρκία τους φίλους, τους τουρκόφιλους που υπάρχουν στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες και στο Όσλο, κάνει αυτά που κάνει, ενώ η πραγματικότητα είναι αυτή που είπα και εγώ προχθές. Ότι χωρίς το ΝΑΤΟ η Τουρκία θα διαμελιστεί, το γνωρίζει αυτό, αλλά γνωρίζει και την αφέλεια των Δυτικών, την εκμεταλλεύεται, εκβιάζει και την πληρώνουν Κούρδοι Αλεβίτες, Έλληνες της Κύπρου και Έλληνες της Ελλάδας. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα και σε ένα ωραίο θέμα. Ένα το θέμα. Το μυστικό με τους S-300 λοιπόν αρχίζει και λύνεται. Για να δούμε. Το κλείδωμα των τουρκικών μαχητικών προέκυψε από τα προηγμένα συστήματα των αναβαθισμένων ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών. Σήκωσε κουρνιαχτό βαρύ η σύμμαχος Τουρκία τις προηγούμενες ημέρες με τους ελληνικούς S-300, τους αγορασμένους από την Κύπρο το 1998 και μεταφερθέντες στην Ελλάδα με σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και ακόμα αυτών των άσμοδο γειτόνων μας, των Τούρκων. Είχαν προηγηθεί κάποιες απόπειρες κατόπτευσης της Τρίτης με ντρόνς, με μη επανδρομένα, για να εντοπίσουν πού ακριβώς βρίσκονται οι S-300, να τους στοχοποιήσουν δηλαδή. Αλλά ο μέγας πανικός της τουρκικής αεροπορίας προέκυψε από το μαζικό λοκάρισμα, εγκλωβισμό δηλαδή, από τον μαζικό εγκλωβισμό στα σκόπευθρα των ελληνικών μαχητικών 8 τουρκικών F-16 στη διάρκεια παράνομων υπερπτήσεών τους πάνω από το Αιγαίο. Προσέξτε. Το γεγονός ήταν σοκαριστικό για τους Τούρκους πιλότους, επειδή δεν τους έχει ξανασυμβεί ταυτόχρονα σε τέτοια έκθεση και δεν είχαν και την εξήγηση. Δεν ήξεραν από πού τους ήρθε δηλαδή. Θεώρησαν λοιπόν ότι επρόκειτο για επίγειο εγκλωβισμό από επίγεια συστήματα αεράμινας και έτσι μπήκαν στη διαδικασία ενοχοποίησης και καταγγελίας των S-300, προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους πρόσφατες προμήθειες των ρωσικών των S-400 και να κάμψουν τις οξύτατες αντιδράσεις των Αμερικανών. Η αλήθεια είναι όμως, όπως βεβαιώνουν αξιόπιστες στρατιωτικές πηγές, ότι το κλείδωμα των τουρκικών μαχητικών προέκυψε από τα προηγμένα συστήματα των αναβαθμισμένων ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών. Λεπτομέρειες δεν δίνουμε, δεν χρειάζεται. Το σοκ για τους Τούρκους πιλότους ήταν μεγάλο, γιατί ένιωθαν μαζικά εγκλωβισμένοι σε κοκπιτ όπου κουδούνιζε εφιαλτικά το
μηχάνημα που έχουν μέσα ότι είσαι εγκλωβισμένος, άρα είσαι νεκρός, χωρίς αξιόπιστα αντίμετρα αποφυγής και παραπλάνησης. Γνώριζαν ότι σε περίπτωση πραγματικής μάχης δεν θα είχαν οδό διαφυγής και θα έπεφταν και οι οκτώ στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Αυτό συνέβη στις 23 Αυγούστου. Επειδή λοιπόν ήταν απρόσμενο και δεν είχαν την εξήγηση, επινόησαν τους S-300, σηκώνοντας μάλιστα και σημαία ευκαιρίας, η οποία και αυτή κατέπεσε όταν από τους αποδέκτες του σήματος, δηλαδή από τους Αμερικανούς, δηλώθηκε κατηγορηματικά ότι δεν σχετίζονται οι ελληνικοί S-300 με τους προσφάτως αποκτηθέντες σε άλλη συγκυρία και σε πολύ διαφορετικές συνθήκες από την Τουρκία S-400. Ωστόσο, πλέον ξέρουν τι μπορεί να τους ξανασυμβεί αν αποπειραθούν οτιδήποτε. Η δυνατότητα αποτροπής επιδείχθηκε κατά τρόπο μη αμφισβητήσιμο από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Όσο για το εδώ εγκατεστημένο πυραυλικό ρωσικό αμυντικό σύστημα, ακούστε εδώ, οι επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων που ρωτήσαμε αρμοδίως, μας εξήγησαν χωρίς περιστροφές και επιφυλάξεις ότι οι S-300 δεν είναι κρυφοί, παρά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής επίγειας αεράμινας μαζί με πλήθος άλλων επίγειων αντιεροπορικών συστημάτων, με τη διαφορά ότι δεν εμπίπτουν στα παρόντα επίπεδα ετοιμότητας και ακόμα ότι μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε η εμπλοκή τους με την τακτικά παραβιάζοντα τον ελληνικό χώρο τουρκική αεροπορία. Κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις ίδιες στρατιωτικές πηγές, το εφετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πιο ήσυχο από ό,τι αναμενόταν. Διευκρίνησαν μάλιστα πως η ρητορική των γειτόνων απέχει παρασάγκας από τα συμβαίνοντα στα πραγματικά πεδία της αντιπαράθεσης, είτε στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα. Με την άκρως επιθετική ρητορική σύσσωμης της τουρκικής ηγεσίας, οι στρατιωτικοί μας ανέμεναν πολύ θερμότερο καλοκαίρι. Τώρα, τις κατασκοπεύσεις των ντρόνς και τις υπερπτήσεις τις θεωρούν δεδομένες και στις περισσότερες των περιπτώσεων ανούσιες χωρίς περιεχόμενο. Γιατί απλούστατα από αέρος κυριαρχία δεν προσβάλλεται. Χωρίς κατάκτηση εδάφους δεν νοείται απώλεια κυριαρχίας. Και αυτή επίσης δεν επιτυγχάνεται με λόγια, απαιτεί αποβατικές δυνάμεις και στρατεύματα. Κάτι που, όπως εξηγούν οι αξιωματικοί μας, απαιτεί θυσίες, γιατί όποιος αποπειραθεί να καταλάβει ελληνικό έδαφος, πρώτα θα καεί και μετά θα αναζητηθεί από πού ήρθε. Πάντως, για να είμαστε ακριβείς, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή στο πεδίο που να παραπέμπει σε θερμό επεισόδιο ή κάτι ανάλογο, επιμένουν οι γνωρίζοντες. Κατά μία εκδοχή, μάλιστα, οι Τούρκοι ξέρουν την ευαισθησία τόσο των πολιτών όσο και των ελληνικών μέσων ενημέρωσης και σπέβδουν κάθε τόσο να ρητορεύουν επιθετικά ως αν να είμαστε στα πρόθυρα πολεμικής σύγκρουσης. Τίποτα, ωστόσο, επαναλαμβάνω ξανά και ξανά, στο πεδίο επί του παρόντος τουλάχιστον δεν δηλώνει πολεμική προετοιμασία. Δεν μπορούν βεβαίως να προεξοφθήσουν ότι δεν θα αλλάξει κάτι στο μέλλον. Στο παρόν περιβάλλον, ωστόσο, οι στρατιωτικοί μας πιστεύουν ακράδαντα ότι η στρατηγική της αποτροπής δουλεύει και η επίδειξη της 23ης Αυγούστου κατά τα φαινόμενα απέδωσε τα μέγιστα. Αυτά από το πεδίο. Τα υπόλοιπα είναι για τις εντυπώσεις. Εδώ λοιπόν είναι ρεπορτάζ από το Βήμα. Εδώ να πούμε ότι έτσι έχουν τα πράγματα, αλλά είδατε ότι είπα και εγώ ότι δεν περιμένω κάτι μεγάλο, γιατί απαιτεί στρατιωτική προετοιμασία και τέτοιο δεν υπάρχει, αλλά να προσέχουμε για κάτι μικρό. Εννοώ σε κάποιο μικρό νήσι, πιθανόν μη κατοικημένο και μη φυλασσόμενο. Τώρα, το τελευταίο, πάντως είδατε πόσο σημαντικό είναι να έχεις υπεροπλία και να την χρησιμοποιείς όταν χρειάζεται χωρίς να κάνεις πόλεμο. Πώς βάζουν την ώρα στα σχέλια, φεύγουν και βάζουν τους πολιτικούς μετά να ηλάζουν. Όποιος δεν ξέρει τι θα πει ηλάζω, είναι ποντιακό, ας πάρει ένα λεξικό, δεν θέλω να πω την νεοελληνική λέξη. Τελευταίο θέμα μας, αν και έχει περάσει ο χρόνος, είναι ένα πολύ σημαντικό άρθρο του Νίκου Κατσουρίδη από την Κύπρο, σημαντικός πολιτικός κι αυτός. Η τουρκική επιθετική συμπεριφορά και ρητορική έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αφορμή τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και τη νίκη των Νεοτούρκων στο πεδίο της μάχης και των Κεμαλικών, που προήλθε για διάφορους λόγους, και τη γενοκτονία των Ελλήνων που ακολούθησε. Τονίζω τη λέξη αφορμή, διότι θεωρώ ότι η στάση της Τουρκίας δεν υπαγορεύεται μόνο ή κυρίως από την ανάγκη του Ερντογάν να φανατίζει το τουρκικό εκλογικό σώμα εν αναμονή των εκλογών του 2023. Θεωρώ ότι η στάση της Τουρκίας υπαγορεύεται από την πρόθεσή της να υλοποιήσει τα σχέδιά της, τα οποία περιλαμβάνονται στο γενικό πλαίσιο επί την ονομασία Γαλάζια Πατρίδα. Τι σας έλεγα, δεν διαμαρτυρηθήκαμε και δεν την πήραμε σοβαρά όταν εμφανίστηκε. Ένα σχέδιο το οποίο, ό,τι και να εκτιμούν οι Τρίτοι,
όπως και εμείς σε Κύπρο και Ελλάδα, εννοεί να το προωθήσει. Και το εννοεί γιατί αισθάνεται ισχυρή και αναβαθμισμένη η τουρκική ηγεσία. Και αισθάνεται ισχυρή και αναβαθμισμένη λόγω κυρίως των διεθνών εξελίξεων και της στάσης της Δύσης και της Ανατολής απέναντί της. Δεν είναι τυχαία ανακοίνωση του στρατηγίου του ΝΑΤΟ στις Μύρνες για τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Ανακοίνωση που προκάλεσε την οργή της Ελλάδας και η οποία τελικά αποσύρθηκε. Όμως, αυτή η απαράδεκτη στάση των ατοικών συμμάχων επισυμβαίνει σε μια στιγμή που η Τουρκία κάθε άλλο παρά ως ατοικό εταίρο συμπεριφέρεται. Σε μια στιγμή που είναι εμπλεκόμενη με αμφιλεγόμενο και ύποπτο τρόπο σε διάφορες διενέξεις σε σειρά από περιοχές του κόσμου, χτυπώντας με διάφορα μέσα συμμάχος τόσο της Δύσης όσο και της Ανατολής. Και τα καταφέρνει. Και ο λόγος είναι πολλές φορές, έχει πολλές φορές παρατηθεί και αναλυθεί. Τη χρειάζονται ως σύμμαχο και η ΗΠΑ και η Ρωσία. Η ανάγκη αυτή είναι απάντηση όμως στον Ντάνιελ Πάιπς. Η Τουρκία περισσότερο τους χρειάζεται από ότι. Η ανάγκη αυτή των δύο ισχυρών πηγάζει από αντικειμενικούς λόγους. Τη γεωστρατηγική της θέση, το μέγεθος, τον πληθυσμό, τους πλωτοπαραγωγικούς της πόρους. Πηγάζει όμως και από υποκειμενικούς λόγους. Από το πώς η ίδια διαχρονικά έχει εκμεταλλευτεί τα αντικειμενικά της δεδομένα. Με σχέδιο, με πρόγραμμα, με συνέχεια και συνέπεια εφαρμογής της στρατηγικής της ανεξάρτητα κυβερνήσεων. Και με βυζαντινή διπλωματία, ξεγελώντας σε ορισμένες περιπτώσεις χώρες και λαούς, οργανισμούς και άτομα. Ποιος αλήθεια πιστεύει σήμερα ότι εισέβαλε στην Κύπρο για το καλό των συμπατριωτών μας Τουρκοκυπρίων? Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι το αυταρχικό και δεσποτικό καθεστώς της Άγκυρας που προβαίνει σε γενοκτονίες σε βάρος των Κούρδων και είναι ένοχο για δημιουργία και συντήρηση του Ισλαμικού κράτους μοιάζεται πραγματικά για τους Παλαιστίνιους? Παραδείγματα υπάρχουν κι άλλα. Το θέμα όμως είναι ότι πείθει. Εδώ είχε πείσει ο Ερντογάν κυπριακές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής ότι είναι δημοκράτης, εξυγχρονιστής, φίλος της ειρήνης και της καλής γειτονίας. Έπεισε ακόμα και για τις καλές του προθέσεις για μια λύση του Κυπριακού στα πλαίσια της λογικής και των παραμέτρων του ΟΗΕ. Γιατί όμως η Τουρκία κατόρθωσε να βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται σήμερα παρά τις ατέλειωτες παρασπονδία της έναντι των δυτικών της εταίρων και η Ελλάδα όχι? Λόγοι μπορεί να παρατεθούν πολλοί. Όμως, όπως για παράδειγμα, ότι διαχρονικά φρόντισε να έχει ένα από τα σοβαρά εργαλεία άσκησης πολιτικής, όπως είναι οι ένοπλες δυνάμεις της ετοιμοπόλεμες. Όπως το γεγονός πως με διάφορες τακτικές κατά τη συντριπτική της πλειοψηφία των Τούρκων ενωμένους στο στόχο των θεμάτων, όχι, το γεγονός ότι με διάφορες πρακτικές κρατά τους Τούρκους ενωμένους στο στόχο των θεμάτων τα οποία αναγάγει σε εθνικά θέματα και θέματα ασφαλείας. Τα κατάφερε κυρίως όμως για δύο λόγους. Τον πρώτο τον προανέφερα, γιατί έχει σχέδια από χρόνια και εργάζεται προσιλωμένα προσιλοποίησή τους. Ο δεύτερος είναι ότι σε διάφορες στιγμές που θεώρησε ότι έπρεπε να ορθώσει ανάστημα έναντι ακόμα και των συμμάχων και εταίρων, το έπραξε. Και το έπραξε και το κατάφερε, διότι έκανε τους ανάλογους χειρισμούς στην κατάλληλη στιγμή και έχοντας τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των Τούρκων πολιτών. Στην αντίπερα όχθη, η Ελλάδα και η Κύπρος, ούτε για εκείνα που συμφωνούμε δεν μπορούμε να ομονοήσουμε. Για παράδειγμα, ενώ όλοι συμφωνούν ότι το Κυπριακό παραμένει άλετο κυρίως λόγω της Τουρκίας, όταν αρχίζει η συζήτηση επί του θέματος, ο ένας φορτώνει την ευθύνη στον άλλο και όλοι μαζί στο τέλος στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Το ίδιο στην Ελλάδα, όταν συζητούνται τα ελληνοτουρκικά. Το κυριότερο όμως που αποουσιάζει σε Ελλάδα και Κύπρο διαχρονικά, πλην σπάνιων εξαιρέσεων, είναι η αποφασιστικότητα να ορθώσουμε ανάστημα την ώρα που πρέπει και που το επιτρέπουν οι συνθήκες που επικρατούν. Για παράδειγμα, σήμερα αντί η επικέντρωση όλων να είναι στη μάχη να ανατραπούν τα τουρκικά σχέδια για δύο κράτη και να επανέλθει το Κυπριακό εντός παραμέτρων του ΟΗΕ, η αντιπαράθεση εδώ στην Κύπρο είναι τι θα κάνουμε ή τι πρέπει να κάνουμε σε επιμέρους πτυχές του προβλήματος, οι οποίες θα συζητηθούν μόνο αν και εφόσον επανέλθει εντός του πλαισίου ΟΗΕ η Τουρκία. Θέσεις πρέπει να έχουμε και στόχους, αλλά να τους ιεραρχούμε με βάση τη σημαντησία τους και να τους κυνηγούμε. Όχι να τους αλλάζουμε ανάλογα με τις διαθέσεις αυτών που δημιούργησαν το Κυπριακό. Αποτέλεσμα αυτής της κυρίαρχης αδυναμίας, το γεγονός ότι η ουσία του Κυπριακού, η διεθνής πτυχή του, δηλαδή η εισβολή και κατοχή, συζητήθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών μόλις το 2017, δηλαδή 43 ολόκληρα χρόνια μετά την εισβολή. Θεωρώ, επειδή είναι έμπειρος πολιτικός ο Κατσουρίδης, ότι έχει πολύ σημαντικές πτυχές της τακτικής και της στρατηγικής που ακολουθεί η Τουρκία έναντι των συμμάχων,
και ότι κατορθώνει συγκρουόμενοι με τους συμμάχους, κάνοντας παρασπονδίες όπως τώρα με τη Ρωσία, να μην έχει κυρώσεις, να μην έχει επιπτώσεις για αυτά που κάνει και να κερδίζει τελικά τους στόχους που βάζει απέναντι για το Κουρδικό, την Κύπρο και την Ελλάδα. Γιατί έχει σταθερούς στόχους, σταθερή στρατηγική και ενωμένο και το πολιτικό σύστημα και τον τουρκικό λαό. Και τώρα δεν θέλω να πω να μοιάσουμε τους Τούρκους, αλλά εν πάση περιπτώσει να αποκτήσουμε εμείς τη δική μας εθνική στρατηγική. Είδαμε στις 23 Αυγούστου πόσο σημαντικό είναι να έχεις ισχυρά και αξιόπιστα οπλικά συστήματα, συγκροτημένη πολιτική, αποφασιστικότητα, επιλογή της πολιτικής της αποτροπής, ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, ενωμένο λαό, και τότε δεν μπορεί να μας νικήσει καμιά δύναμη στον κόσμο. Καληνύχτα σας.